Νέες ελπίδες στους 4.500 έκτακτους υπάλληλους αορίστου χρόνου του Δημοσίου για μονιμοποίησή τους έδωσε η πρωινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Ελπίδες που πηγάζουν από τη δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών να επανέλθει με την κατάθεση συγκεκριμένου νομοσχεδίου, μιας και οι δύο προτάσεις νόμου οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής κρίθηκαν αντισυνταγματικές από τη νομική υπηρεσία. Η πρόθεση και της εκτελεστικής εξουσίας είναι ακριβώς να βρεθεί μια τέτοια λύση, οριστική, νομικά σωστή. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία, θα προσπαθήσουν να εξεύρουν ακριβώς εκείνη τη λύση. Έχουμε συμφωνήσει στην Επιτροπή Οικονομικών ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Να λυθεί το θέμα για όσους υπηρετούν με διάφορες ταχύτητες μέσα στο δημόσιο, αλλά να μην υπάρξουν καινούργιες προσθήκες. Το διαχρονικό πρόβλημα που απασχολούσε τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, επιτέλους βρίσκει το μονοπάτι της διεύθυνσης. Σε μια άλλη εξέλιξη, τις συγκλήσεις και διαφωνίες τους για το νομοσχέδιο που αφορά τη φοροδιαφυγή κατέγραψαν Υπουργείο Οικονομικών και Σύνδεσμος Εγγεγραμμένων Λογιστών Κύπρου. Το Υπουργείο Οικονομικών υιοθέτησε τη θέση του Συνδέσμου ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν κάποιοι πολίτες από την υποχρέωση κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, όπως συνταξιούχοι και φοιτητές. Ενώ παραμένει η διαφωνία αναφορικά με την ποινικοποίηση της μη καταβολής φόρου, κάτι που επιθυμεί το Υπουργείο Οικονομικών και απορρίπτει ο ΣΕΛΚ.